Αυτή τη μεγάλη ημέρα που φωτίζονται τα πάντα από το φως του Χριστού για μια ακόμη φορά, ευχόμαστε ο ένας τον άλλο καλή φώτιση, που την χρειαζόμαστε όλοι στην αναθεώρηση της ζωής μας, στην προσωπική μας πνευματική ανέλυξη, στη διόρθωση των σφαλμάτων μας, που ως άνθρωποι αναπόφευκτα τα κάνουμε, και στην κατεργασία ενός αύριο πλήρους από θείο φως, μακριά από σκοτάδια και σκοταδισμούς κάθε είδους, ακόμα κι αν έχουν την όψη διαφωτισμών. Και φορτισμένο. Και κοίταξε, αυτοί όλοι θα έχουν αντικαταστάσει. Όχι τώρα, αλλά όταν θα είσαι εσείς στην ώρα. Να παρατήσουν κι αυτοί κι εγώ και να παραλάβετε εσείς που έχετε αυτή τη δύναμη, αυτή την τόλμη και αυτή τη γοητεία να κάνετε τον κόσμο καλύτερο από αυτό που σας δίνουμε εμείς οι μεγάλοι. Θέλω αυτό να υποσχεθείς. Ότι η γενιά σου με το φωτισμό του Θεού θα κάνετε το Ηράκλειο καλύτερο. Και πώς νιώθεις που έπιασες το σταυρό? Θα ξαναβουτήξεις? Τι θέλεις να ευχηθείς στους ανθρώπους που σε βλέπουν? Υγεία, αγάπη, ειρήνη και χαρά. Σήμερα η χριστιανοσύνη γιορτάζει τα Θεοφάνεια. Η ευχή της Εκκλησίας για καλή φώτιση παραπέμπει στην ανάγκη όλων μας να έχουμε φως για να βρίσκουμε λύσεις. Εύχομαι λοιπόν σε όλους να έχουν φως στη ζωή τους και δύναμη για να πορεύονται μπροστά. Είναι μια μέρα γιορτής, είναι μια μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας και η ευχή που δίνουμε και πάντα πρέπει να δίνουμε είναι η ευχή καλή φώτιση. Καλή φώτιση σε όλους μας. Και αυτό σημαίνει να έχουμε ανοιχτό το μυαλό μας μαζί με την καρδιά μας ανοιχτή και να μπορέσουμε να βαδίσουμε μπροστά όπως το θέλουμε όλοι. Και είναι μια τόσο όμορφη μέρα που προσφέρεται για όμορφες σκέψεις, αλλά πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε και αυτούς οι οποίοι έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Και έτσι πρέπει να βαδίσουμε όλοι μαζί, να πάμε και την πόλη και τον τόπο μας μπροστά. Με κάμετα η γη,
από καλά καρμένα τον Ελλήνοντα γερά και σαν πρώτα πατριωμένη χεροχέρα θεριά και σαν πρώτα πατριωμένη χεροχέρα θεριά και σαν πρώτα πατριωμένη.